Την εκτίμησή του, το μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο το 2023, εξέφρασε ο δήμαρχος της πόλης Κωνσταντίνος Ζέρβας μετά τη σημερινή ξενάγησή του από τη διοίκηση της Αττικού Μετρό στο αμαξοστάσιο της Πηλαίας, η οποία ολοκληρώθηκε με επισκέψεις στους σταθμούς Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου. Πιστεύω ακράδαντα ότι το έργο βρίσκεται σε καλά χέρια και πιστεύω ότι οι άνθρωποι ασχολούνται μαζί του θα το ολοκληρώσουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο έχουμε όλη θέση, δηλαδή μέσα στο 2023. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα βρίσκεται εδώ να ελέγχει και να στηρίζει. Και πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να έχουμε αυτόν τον στόχο. Μετρό στην πόλη το 2023. Ερωτηθείς για το εάν συμφωνεί με τον ιδιωτικό φορέα διαχείρισης του μετρό που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ο κ. Ζέρβας εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός πως γίνεται μια σοβαρή συζήτηση για την επόμενη μέρα. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Αττικού Μετρό, Νίκος Ταχιάος, διαβεβαίωσε πως το έργο θα ολοκληρωθεί το 2023, ενώ χαρακτήρισε πολύ σημαντική την ομοφωνία πλέον όλων των φορέων της πόλης. Νομίζω ότι είναι καιρός να αποδώσουμε στη Θεσσαλονίκη αυτό το έργο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλους, να εξυπηρετήσουμε την πόλη και σε αυτό ταυτιζόμαστε απολύτως και με το Δήμο Θεσσαλονίκης και με την Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και με την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και με το Δήμο Καλαμαριάς, ο οποίος θα καρποθεί την επέκταση που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και με τους δημάρχους της υπόλοιπης Θεσσαλονίκης, οι οποίοι περιμένουν να γίνουν οι λεγόμενες φοροδυτικές επεκτάσεις του έργου, αλλά και η επέκταση προς το αεροδρόμιο. Είμαστε απόλυτα προσανατολισμένοι σε αυτή την κατεύθυνση και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να τελειώσει το έργο στο χρόνο του που, επαναλαμβάνω, είναι ο Απρίλιος του 2023. Στην ξενάγηση παρευρέθηκαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Θεσσαλονίκης Εφραίμ Κυριζίδης, ο Σωκράτης Δημητριάδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δρόσος Τσαβλής και ο διευθύνων σύμβουλος Αττικού Μετρό Νίκος Κουρέτας. Αναφορικά με την πορεία του έργου, ο κ. Σταχιάος ανακοίνωσε πως ξεκινά το επόμενο διάστημα η τοποθέτηση των σιδηροτροχιών. Επιπλέον, στο τέλος του καλοκαιριού, αναμένεται και η ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης 2. Η διαδικασία εδώ πώς θα απομακρυνθεί, είδαμε τις σιδηροτροχές στον άλλο σταθμό, πότε θα συνεχίσουν το επόμενο διάστημα. Ήδη ξεκινάνε οι σιδηροτροχές από την Αγία Σοφία προς το σταθμό. Έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον ντεπό. Δηλαδή μέχρι το αμαξοστάσιο από την Αγία Σοφίας. Ξεκινάνε μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό οι σιδηροτροχές και η άμμος, όπως διαβεβαίωσε ο κ. Κουρέτας προηγουμένως, ο διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας, θα τελειώσει, δηλαδή απομακρυνθεί μέχρι τέλος του μηνός. Ουσιαστικά με το τέλος του καλοκαιριού περιμένουμε να έχουμε τελειώσει και με την ΟΜ2, την οριστική μελέτη 2, ώστε πρακτικά να δοθεί η μελέτη, η εντολή κατασκευής του σταθμού στον ανάδοχο και να προχωρήσει κατασκευαστικές εργασίες και να γίνουν οι όποιες συμβάσεις επιπλέον χρειάζεται να γίνουν, συμπληρωματικές συμβάσεις, για να μπορέσει να προχωρήσει όταν το έργο από σκοπό. Να έχετε τελειώσει με την ΟΜ2, εννοείται να την έχετε παραλάβει, να την έχετε ελέγξει και να έχετε εγκρίνει. Ναι. Σύμφωνα με τον κύριο Ταχιά, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία για το διαγωνισμό της μελέτης για την απόσπαση των αρχαιοτήτων, η οποία τόνισε πως γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και θα αφορά την απόσπαση, την επανατοποθέτηση και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Επειδή πολλοί ρωτάνε αν θα επιτύχουμε αυτόν τον χρόνο, θα τον επιτύχουμε. Μας το έχει τάξει και ο ανάδοχος εδώ πέρα, ο οποίος πραγματικά και αυτός αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να φεύγει και αυτός από αυτό το έργο. Γιατί η πόλη έχει ταλαιπωρηθεί επί μακρών, αλλά και φυσικά οι δικοί μας σχεδιασμοί σε αυτό κατατείνουν, στο να ολοκληρώσουμε κάτι που το βρήκαμε ημιτελές και εμπολείς και περιπετειώδες. Ερωτηθείς για τους καταστηματάρχες που πλήττονται από τα εργοτάξη, ο κ. Σταχιάος διευκρίνησε πως στο σταθμό Αγία Σοφίας η εταιρεία βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος και πως πολύ σύντομα, μόλις κατασκευαστεί η πλάκα της οροφής στην νότια είσοδο του σταθμού, η πλατεία στη συμβολή της Εγνατίας με την Αγία Σοφίας θα δοθεί στο κοινό. Επίσης, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια εδώ να μην κλείσει η Βενιζέλου ξανά για τους πεζούς σε καμία φάση εξέλιξης του έργου. Προχωράμε πολύ γρήγορα προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσουμε στην πόλη τις οχλήσεις. Και είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία με τον ανάδοχο να μειωθούν στο ελάχιστο δυνατό τα εργοτάξια για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν όλοι οι χώροι που έχουν καταληφθεί από το Αττικό Μετρό σε όλη την πόλη. Σήμερα γίναμε μάρτυρες άλλης μιας καλωστημένης παράστασης, σχολίασε η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Θεσσαλονίκη Μαζί και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, υπενθυμίζοντας ότι ο ανάδοχος ζητά αποζημιώσεις για τις καθυστερήσεις και την ασυνέπεια υλοποίηση της τεχνικής λύσης στο σταθμό Βενιζέλου. Σύμφωνα με την κυρία Νοτοπούλου, η Θεσσαλονίκη δεν θα έχει μετρό πριν το 2025.